ρωτήσει σε κάτι, ευχαρίστω. Χθες το βράδυ αντιμετωπίσαμε μία δύσκολη κατάσταση. Έπρεπε ο Δήμος Καλαμάτας να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει 41 μετανάστες. Διότι ό,τι συμβαίνει στην Νότια Πελοπόννησο, κατά ένα περίεργο τρόπο, αναφέρομαι στο θέμα των μεταναστών, φτάνει στην Καλαμάτα. Το αντιμετωπίσαμε όπως μπορούσαμε, σε συνεργασία με την αστυνομία. Οι 41 μετανάστες βρίσκονται εδώ δίπλα μας, σε έναν αξιοπρεπή χώρο, στην πρώην σχολή νοσοκόμων που έχει παραχωρηθεί από το κράτος στο Δήμο Καλαμάτας για τη στέγαση της ΔΕΙΑΚ, όπου υπάρχουν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Φυσικά η κατασκήνωση δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, διότι έχει γίνει απολύμανση, είναι κλειστή η χώρη και οι κουβέρτες που χρησιμοποιήθηκαν έχουν δωρηθεί στην ελληνική αστυνομία. Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω δημόσια και να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία, την ΕΛΑΣ και τον κύριο Πούπουζα, τον διευθυντή της, για τις μεγάλες προσπάθειες οποίες καταβάλει και σε αυτόν τον τομέα, με την ελληπή συμπαράσταση του κράτους. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ποτέ δεν θα εκμεταλλευτούμε ως Δήμος τον ανθρώπινο πόνο, τον πόνο των μεταναστών για να προβληθούμε. Είναι κάτι που είναι έξω από κάθε λογική και έξω από κάθε ηθική. Ο Δήμος Καλαμάτας, δηλαδή οι δημότες της Καλαμάτας, θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει από το δημοτικό προϋπολογισμό, ώστε οι άνθρωποι αυτοί, οι δύστυχοι, να είναι αξιοπρεπείς, να αισθάνονται ότι τους αντιμετωπίζουμε με την αξιοπρέπεια που ταιριάζει και εννοώ ότι θα διατεθούν από το δημοτικό προϋπολογισμό τα χρήματα τα οποία απαιτούν. Τελεία. Επαναλαμβάνω ότι το να έρχονται όλοι αυτοί οι δύστυχοι άνθρωποι στην Καλαμάτα, λες και δεν υπάρχει πουθενά άλλου τόπος, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει προοπτικά ο Δήμος, ιδιαίτερα αν αυξηθούν οι ροές. Υπάρχουν στη διαδρομή μέχρι την Καλαμάτα πάρα πολλά κτίρια, αν δεν μπορούν να τα βρουν να τα υποδείξουμε εμείς, ώστε να γίνει η φιλοξενία τους. Εν πάση περιπτώσει, διαβεβαιώνω τους δημότες της Καλαμάτας ότι όσο οι μετανάστες είναι εδώ, θα αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως ταιριάζει από πολιτισμένους ανθρώπους προς ανθρώπους πολιτισμένους, οι οποίοι έχουν ανάγκη σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Προχθές έγινε... 41 μετανάστες είναι αυτοί που ήταν, βρέθηκαν σε αμοργόσπιτο στην Κλήρο και φιλοξενήθηκαν σε οίκημα εκεί του κύριου Κοφαντάρης. Κοιτάξτε, δεν θέλω να ξαναμιλήσω γι' αυτό. Σας είπα τρεις κουβέντες με κυριότερη μπράβο σε αυτή την αστυνομία που αγωνίζεται για ένα μεγάλο ζήτημα από το οποίο εξαρτάται η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, χωρίς μέσα. Και να πω ότι τη βοηθάμε εμείς ως Δήμος όσο μπορούμε. Και δεν θέλουμε να πούμε αυτό το οποίο κάνουμε. Διαβεβαίωσα τους δημότες της Καλαμάτας ότι κάνουμε αυτό που πρέπει και για την εικόνα της πόλης μας και για αυτούς τους δύστυχους ανθρώπους. Τώρα πώς έφυγαν και γιατί έφυγαν από μια περιοχή όπου τα είχαν όλα και ήρθαν στην Καλαμάτα, εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω. Θέλω όμως να παρακαλέσω, αφού είμαστε τόσο φιλάνθρωποι και τόσο αλληλέγγυοι, στις περιοχές που βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι να γίνεται και η φιλοξενία. Όχι όταν τελειώνει το θέμα των δημοσίων σχέσεων να έρχονται ξαφνικά στην Καλαμάτα και να λέμε τι θα τους κάνουν. Και δεν είναι η πρώτη φορά και είπατε ότι κατά περίεργο τρόπο φτάνουν στην Καλαμάτα. Ναι, προφανώς. Γιατί ό,τι έρχεται στην Νότια Πελοπόννησο έρχεται εδώ. Η φιλοξενία αυτή που έχω κάνει εγώ ως Δήμαρχος ίσως είναι η δεκάτη. Και δεν υπάρχουν υποδομές στην πόλη και στην περιοχή. Και ό,τι έχουμε εμείς δυνατότητα, το καλύτερο, διότι τους ανθρώπους αυτούς δεν θα τους πετάξουμε ποτέ. Θα είναι σε χώρο που να έχουν το μπάνιο, τις τουαλέτες τους, τις βρύσες τους, την άνεσή τους, τα καθαρά στρώματα, τις καθαρές κουβέρτες, το φαγητό τους. Έχουμε 12 παιδιά.
απέναντι. Θα τα αφήσουμε έτσι. Αλλά ας τελειώνει αυτή η ιστορία. Εγώ γιατί το λέω. Το καθήκον κάνουν οι πολίτες της Καλαμάτας. Διεμού. Μιλάμε για χρήματα του δημοτικού προϋπολογισμού που αν χρειαστούν θα δώσουμε. Και στηρίζομαι αυτόν στον οποίο αξίζουν τα μπράβο. Ποιος είναι? Η ελληνική αστυνομία. Τελεία και πάμε. Όπως στις πυρκαγιές είναι οι πυροσβέστες. Και κανένας άλλος. Και είναι καθήκον μας να δίνουμε αυτήν την επικουρία.